κοντά μα εδώ στο τούντιο τη πρωινή ανάγνωση είναι ο κύριο Χρήστο Μαντά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ιωνίνων και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα σα. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Επίσης. Ερχόμαστε μετά από ένα τριήμερο ξεκούραση και για τη Βουλή και χαρά για τον κόσμο, γιατί ήταν η καθαρά Δευτέρα χθε, αλλά ήταν και μία Δευτέρα με στραμμένα τα βλέμματα στο Eurogroup που συνεδρίασε. Και τα νέα τώρα από εκεί, κύριε Μαντά, φαίνεται πως δεν είναι πολύ αισιόδοξα. Κόλλησε η εκταμείευση της πρώτης δόσης για συγκεκριμένους λόγους, όπως διαβάσαμε στα ρεπορτάζ, ναι. Και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που ανησυχούν οι Ευρωπαίοι ότι δεν έχουν προχωρήσει. Θα ήθελα έτσι την εκτίμησή σας και το σχόλιο σας να μας πείτε πού κόλλησε και αν θα έρθουν αυτά που περιμένουν οι Ευρωπαίοι, πώς θα ολοκληρώσουμε το επόμενο διάστημα στο επίπεδο των μεταρρυθμίσεων. Θα έλεγα, κύριε Κοντογιώργη, ότι να μην ανησυχούν ούτε οι Ευρωπαίοι ούτε οι Έλληνες πολίτες. Και το λέω αυτό γιατί όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, συζητήθηκαν και υπήρξε αυτή η λίγων εβδομάδων, δύο εβδομάδων αναβολή στην εκταμείευση της δόσης, είναι δρομολογημένα. Mm-hmm. Είναι, θα έλεγα, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνημένα, ιδιαίτερα σε ό,τι αναφορά το θέμα της πρώτης κατοικίας, της προστασίας της πρώτης κατοικίας, που και η κατάληξη, υπήρξε άλλωστε και η συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Τσακαλώτου, του Υπουργού Επικρατείας, που είναι αρμόδιος για τη στάβληση του κ. Φλαμπουράρη και του κ. Στουρνάρα, mm-hmm. του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, πριν ακριβώς από το Eurogroup, όπου επαναβεβαιώθηκε η συμφωνία με τις κυβέρνησεις, με τις τράπεζες, και νομίζω ότι απομένουν ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες. Στα ρεπορτάζ αναφέρονται 2-3. Mm-hmm. Είναι λεπτομέρειες κρίσιμες όμως, γιατί αφορούν το πώς τελικά θα διαμορφωθεί στις λεπτομέρειές του, γιατί στα βασικά του έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο, έτσι ώστε να συμπεριλάβει όσο γίνεται περισσότερο κόσμο, έχοντας ταυτόχρονα, γιατί και αυτό είναι κρίσιμο, απομονώνοντας, θα λέει κανένας, αυτούς που ονομάζονται κακοπληρωτές και οι οποίοι πραγματικά υπάρχει πια η δυνατότητα και να εντοπίζονται, αλλά και να ξεκινήσει αυτό το διπλό πράγμα που νομίζω αγωνιζόμαστε. Πρώτον, να προστατευτεί η λαϊκή κατοικία στο σύνολό της ή και απόλυτα, και δεύτερον, ταυτόχρονα να αρχίσει και η μείωση των κόκκινων δανείων, δηλαδή να αρχίσουν να αποπληρώνονται τα δάνεια, διότι αυτή η ρύθμιση είναι και γι' αυτό. Και τα κόκκινα δάνεια. Εκτός από το νόμο Κατσέλη, που είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο που, όπως μας είπατε, το περιμένουμε να έρθει και ενδιαφέρει πάρα πολύ φυσικά και τους Ευρωπαίους, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία προβληματίζουν που δεν έχουν προχωρήσει. Είναι οι λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ, είναι η ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας και άλλα πιο μικρά, θα το πω εγώ. Αυτά είναι να προχωρήσουν στο επόμενο διάστημα, δηλαδή στο Eurogroup στις 25 Μαρτίου, που είναι σε 2 εβδομάδες, ναι, στην, ναι, ουσία. Ναι. Που και εκεί πρέπει να... Νομίζω ότι είναι στην τελική ευθεία εξετάσουν και τα δύο αυτά που είπατε. Mm-hmm. Για τις λιγνητικές μονάδες έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα προχωρήσουν σε διαδικασία νέου διαγωνισμού. Η προηγούμενη ακύρωση ήταν γιατί η προσφορά θεωρήθηκε χαμηλή. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς η χώρα πρέπει να το κάνει, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι έχει καταδικαστεί γι' αυτό. Βέβαια. Είναι... Ναι. Όσο αφορά την Εγνατία, και εκεί νομίζω ότι επίσης είναι μια δρομολογημένη διαδικασία, η οποία έχει τις τελικές λεπτομέρειες. Και νομίζω ότι σήμερα μπαίνει και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, γιατί βλέπα νωρίτερα την ατζέντα την κοινοβουλευτική, και σήμερα είναι το θέμα το οποίο θα το ζητήσουν στην Επιτροπή την αρμόδια. Θα έρθει και ο κύριος Πίρντζης για να ανοίξει αυτό το θέμα. Ναι, οπότε ναι, φαντάζομαι θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα. Ακριβώς. Εγώ θέλω να είμαι σαφής πάντως. Ναι. Ούτε οι Ευρωπαίοι να ανησυχούν, ούτε πολύ περισσότερο οι Έλληνες να ανησυχούν, διότι η χώρα, και αυτό νομίζω ότι υπόθηκε και από κορυφαία στελέχη του Eurogroup, mm-hmm. που θυμίζω ότι είναι ένα άτυπο όργανα, ωστόσο πολύ κρίσιμο στις διαδικασίες της αυξημένης εποπτείας στην οποία είμαστε. Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Αυτή η εποπτεία υπάρχει, βεβαίως, συνεχίζεται. Έτσι είναι. Αυτή είναι πραγματικό, δεν πρέπει να την κρύβουμε, γιατί έχουν προηγηθεί γεγονότα πάρα πολύ κρίσιμα
που δείχνουν την, αν θέλετε, την τάση της οικονομίας. Τόσο η αναβάθμιση, ιδιαίτερα από τον Νίκο Μούντις, κατά 2 βαθμίδες, όσο και πολύ περισσότερο η έξοδος στις αγορές με δεκαετές ομόλογο και με ένα επιτόκιο το οποίο είναι μακράν από την προηγούμενη, μακράν χαμηλότερο εννοώ, περίπου το μισό, θα λέει κανένας, από την προηγούμενη έξοδο της χώρας, όπου το επιτόκιο ήταν 6 και κάτι. Συνεπώς, είναι καλό momentum για την ελληνική οικονομία και νομίζω ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί και με την εκταμείευση της δόσης σε 2 εβδομάδες. Θέλω να το πούμε για τους τηλεθεατές μας. Ακούει ο κόσμος εκταμείευση της δόσης του 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν και... είναι δόση, είναι επιστροφή. Αυτό να πούμε, αυτό θέλω να μας πείτε. Αυτό είναι να το διευκρινίσουμε. Είναι κάτι που μας χρωστάνε. Είναι κάτι που μας χρωστάνε. Τα έσοδα που ήρθαν, τα κέρδη από το... από τα ομόλογα τα ελληνικά. Από τη διακράτηση των ελληνικών ομολόγων. Από τις, γιατί ακούει ο κόσμος και σου λέει πάλι χρεωμένοι είμαστε. Όχι, όχι. Πάλι έχουμε κάτι χρωστάμε στην Ευρώπη. Εδώ είναι κάτι που μας χρωστάνε. Θα έλεγα και αυτό νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές, διότι είναι η διακράτηση των ελληνικών ομολόγων από τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η απελευθέρωση αυτής της διακράτησης και άρα η επιστροφή ήταν το μόνο σημείο, αν θέλετε, στην διαδικασία της εξόδου, του κλεισίματος του προγράμματος, όπου εκεί θα έλεγε κανένας ότι υπήρχε ένας βαθμός πίεσης από τους εταίρους. Δηλαδή, αν δει κανένας όλα τα άλλα θέματα, εκεί που μπορούν να μας πιέσουν ή να μας καθυστερήσουν, είναι αυτό. Ακριβώς αυτό το σημείο. Νομίζω όμως ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, το σήμα είναι πάρα πολύ σαφές. Επιβεβαιώθηκε, ξαναλέω, και από τους κορυφαίους παράγοντες του Eurogroup και τους αξιωματούχους των ευρωπαϊκών θεσμών, ότι έχουμε μέσα σε αυτές τις 2 εβδομάδες, που προφανώς πρέπει να λυθούν όλες αυτές οι εκκρεμότητες, και θα έχουμε την εκταμείευση αυτή που είναι επίσης πολύ σημαντική για τον τόπο μας. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν τώρα, είναι κάτι το οποίο το πετάμε. Όχι, βέβαια, το επόμενο που θα ρωτηθεί ένας τηλεθεατής είναι αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πού θα πάει, κύριε Μαντά? Θέλω να πω, δεν μπορείτε να μας πείτε αναλυτικά πού θα πάει, αλλά είναι ένα ποσό το οποίο κάπου το προορίζει να το απορροφήσει η κυβέρνηση και να το προωθήσει. Κοιτάξτε. Πάντως όχι για παραχολογίες όπως συνηθίζεται, ήταν το επόμενο όπως που συνηθίζεται να λέγεται, αλλά μέσα στο πλαίσιο μιας στρατηγικής τόσο ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους στο σύνολό του με στοχευμένες παρεμβάσεις, όσο και στοχευμένων φοροελαφρύνσεων. Νομίζω αυτά τα δύο είναι μέσα στο κεντρικό σχέδιο της κυβέρνησης, που αποτυπώνεται άλλωστε και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, μην το ξεχνάμε αυτό. Και αφορά το πώς ακριβώς κατανέμουμε το δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται. Άρα νομίζω ότι σε αυτά τα πλαίσια θα κινηθεί όποια κυβερνητική πρωτοβουλία. Όλα τα υπόλοιπα... Και όχι σε μια προεκλογική έτσι, κοιτάξτε, περίοδο που χρειάζονται... υπάρχουν ανάγκες οικονομικές, υπάρχουν έξοδα πολλά, γιατί μπαίνουμε σε τροχιά τριπλών εκλογών, το ξέρετε πολύ καλά, γιατί και ο κόσμος το λέει και αυτό. Ναι. Πού θα πάνε τα λεφτά αυτά πάλι? Θα πάνε σε προεκλογικές καμπάνιες, θα πάνε για να υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι θα φέρει, θα δώσει λεφτά, θα χαρίσει κάτι? Το ακούτε και εσείς, φαντάζομαι, από τον κόσμο. Νομίζω ότι με μια αντικειμενική παρακολούθηση των κινήσεων που έχουν γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης, νομίζω ότι είναι σοβαρές και σχεδιασμένες κινήσεις. Είναι ακριβώς μέσα στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου και όχι σαν κάτι εξαγγελίες οι οποίες ακούγονται κυρίως από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης με πολύ εντυπωσιακές, θα λέει κανένας, φοροελαφρύνσεις που δημιουργούν όμως τεράστια κενά. Το πόσο κοστίζει όλο αυτό το πράγμα και πού ακριβώς θα γίνει η περικοπή? Εμείς ισχυριζόμαστε ότι θα γίνει δραματική περικοπή στο κοινωνικό κράτος. Νομίζω ότι έχουμε δώσει δείγματα σοβαρότητας, σχεδιασμού, σύνεσης και διαφάνειας. Και νομίζω ότι σε αυτά τα πλαίσια θα συνεχίσουμε να κινούμαστε, αξιοποιώντας κάτι το οποίο η χώρα μας, όχι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το δικαιούται. Δηλαδή την επιστροφή
των κερδών από τη διακράτηση των ομολόγων αυτών. Επειδή μιλάμε για εκλογές και ευρωεκλογές που έρχονται τώρα το επόμενο διάστημα, σήμερα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για να βάλετε κάτω τα ονόματα, να υπάρξει αυτή η συγκρότηση του ευρωψηφοδελτίου και το μεσημέρι αναμένουμε κι εμείς να ακούσουμε περίπου στα 10 με 15 πρόσωπα τα οποία θα είναι υποψήφια. Θα μας δώσετε έτσι μια εικόνα των προσώπων. Κάποια έχουν ακουστεί. Ναι. Είναι προφανές ότι δεν ξέρω κάποιο μυστικό, ναι, το οποίο το σήμερα κρατάω θα μην κλειδώσει. Το μοιραστώ μαζί, ναι, σας. Αυτό το οποίο νομίζω ότι θα απασχολήσει και τις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας αφορά, αν θέλετε, την πιο εξειδικευμένη συζήτηση για την στρατηγική μας στις ευρωεκλογές. Εμείς θεωρούμε αυτές τις εκλογές κορυφαίες και σε πρώτη προτεραιότητα σε όλη μας την δράση από εδώ και πέρα, με την έννοια ότι τα διακυβεύματα είναι για πρώτη φορά στο επίπεδο των ευρωεκλογών για το πού θα πάει η Ευρώπη, είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Όλοι το λένε, θα έλεγε κανένας όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ότι είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διότι πρέπει να σκεφτούμε αν την επόμενη μέρα, στις 27 Μαΐου, θα έχουμε ένα Ευρωκοινοβούλιο όπου οι δυνάμεις της ακροδεξιάς και της εθνικής αναδίπλωσης, οι δυνάμεις που στρέφονται ενάντια στις ιδρυτικές αρχές της Ευρώπης, οι δυνάμεις που σε τελευταία ανάλυση είναι, αν θέλετε, οι πιο φανατικές του νεοφιλελευθερισμού, θα έχουν μια ισχυρή παρουσία ή θα μπορέσουν οι προοδευτικές δυνάμεις, το προοδευτικό μέτωπο όπως λέμε εμείς και για το οποίο αγωνιζόμαστε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όχι μόνο να σταθούν ανάχωμα, αλλά να προβάλλουν αιτήματα για την ανασυγκρότηση της Ευρώπης με τερματισμό, θα λέγει κανένας, της λιτότητας, αλλά και με διάφορα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν την αίσθηση στον Ευρωπαίο πολίτη ότι συμμετέχει στις αποφάσεις και όχι ότι βρίσκεται απομονωμένος και περιθωριοποιημένος, δηλαδή αν θέλετε, με μια δημοκρατική επανέναρξη, επανεκκίνηση της Ευρώπης. Και στη βάση αυτή εμείς συγκροτούμε και στη χώρα μας το προοδευτικό μέτωπο. Θα είναι λοιπόν ονόματα τα οποία ακριβώς... Έχουμε ακούσει τον κύριο Τσακαλώτο, την κυρία Χτσιόγλου, την κυρία Κουντουρά. Σας λέω τα πιο δυνατά ονόματα. Άξι. Και πιο ήδη αυτό είναι ονόματα ένα ιδιαίτερο, που είναι υπουργοί. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο θέμα που λέτε. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα υπάρχουν σε αυτή την πρώτη ανακοίνωση ονόματα Υπουργών Ενεργείας, αλλά δεν κόβω και το κεφάλι σας. Οπότε, το δικό μου, εντάξει λοιπόν. Οπότε θα έλεγα ας περιμένουμε, λίγες ώρες είναι. Νομίζω όμως θα είναι κατά βάση ονόματα που δείχνουν όλη αυτή την συμπαράταξη προσώπων, κινήσεων, προσωπικότητων που ίσως και να μην έχουν απόλυτη σχέση με την καθημερινή πολιτική, ναι, θα δούμε τα οποία ονόματα... θα σηματοδοτήσουν ακριβώς αυτή την συμπόρευση σε ένα μέτωπο κατά της ακροδεξιάς, υπέρ της δημοκρατίας, κατά της λιτότητας. Θα δούμε και ονόματα από αυτό το προοδευτικό χώρο που λέτε, κύριε Μαντά, δηλαδή θα δούμε ονόματα έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μέσα σε αυτό το προοδευτικό περιβάλλον. Βέβαια, ναι, γι' αυτό σας μιλάω τόση ώρα. Ναι, μα λίγο να μας δώσετε λίγο κάτι παραπάνω, ναι, όμως, ναι, μια είδηση, ένα όνομα, κάτι. Το κάτι παραπάνω δεν το έχω και δεν είναι και δικιά μου ευθύνη αυτό. Νομίζω ότι μέσα στη συζήτηση που θα γίνει στην πολιτική γραμματεία θα υπάρξει αυτή η αναγκαία, θα έλεγα, σύγκληση και συνένεση, έτσι ώστε πράγματι αυτά τα οι γυναίκες και οι άντρες που θα είναι στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ να δώσουν από τις πιο καλύτερες θέσεις τη μάχη που είναι πάρα πολύ κρίσιμη για τις ευρωεκλογές. Μάχη που θα έλεγα, θα πρόσθετα, ότι θα πάρει προφανώς και εθνικά χαρακτηριστικά. Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Διότι όπως ξέρετε έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση ότι είναι ένα δείγμα αυτές οι ευρωεκλογές για όλα τα κόμματα τι θα ακολουθεί στις εθνικές εκλογές. Ναι. Και αυτό που έχει ανοίξει συζήτηση και το συζητάνε και δημοσιογραφικά και πολιτικά σε τέτοιο επίπεδο είναι ότι αν θα αποτυπωθούν και θέματα στις ευρωεκλογές αυτές, δηλαδή αν στην κάλπη για τα πρόσωπα που θα πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο ο Έλληνας πολίτης ψηφίσει με λογική και χαρακτηριστικά εσωτερικής
να το πω, επικαιρότητας εσωτερικών αλλαγών που έχουν γίνει στη χώρα. Το ναι. πιστεύετε σε αυτό? Δηλαδή μπορεί τα μέτρα όλα αυτά τα χρόνια που πάρθηκαν, τα θετικά που τώρα προσπαθείτε να φέρετε, mm-hmm. τα μνημόνια τα οποία ήρθαν στη χώρα, mm-hmm. η συμφωνία των Πρεσπών που πέρασε επίσης mm-hmm. και είναι νόμος του κράτους, mm-hmm. αυτά μπορεί να αποτυπωθούν από τον Έλληνα στις ευρωεκλογές τώρα στις κάλπες που θα έχουμε? Κοιτάξτε, νομίζω θα είναι ένας συνδυασμός. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι ο καθένας και η καθεμιά θα ψηφίσει και πρέπει να ψηφίσει και καλούμε τον κόσμο να έρθει στην κάλπη να ψηφίσει και για την Ευρώπη που θέλει και σε ένα μικρότερο βαθμό, γιατί την επόμενη μέρα θα έχουμε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι. δεν θα έχουμε αναμόρφωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου και νέα κυβέρνηση. Ναι. Νομίζω ότι ένα συνδυασμός αυτών των δύο θα επικρατήσει. Ο καθένας πώς αισθάνεται όλη αυτή την εμπειρία, νομίζω ότι αυτό θα αποτυπώσει. Και άλλωστε το ελληνικό παράδειγμα και όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, όλες αυτές οι πιέσεις, οι εκβιασμοί που έζησε η ελληνική κοινωνία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, νομίζω με έναν τρόπο θα αποτυπωθούν. Εγώ πιστεύω ότι... Σας ανησυχεί αυτό. Θα σας πω κάτι. Ναι. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Η όποια αποδοκιμασία στη σημερινή εικόνα της Ευρώπης, νομίζω ότι πρέπει να και καλούμε τον κόσμο να κατευθυνθεί σε μια προοδευτική ανασυγκρότηση της Ευρώπης. Σε μια Ευρώπη που θα πάρει μέτρα ενάντια σε αυτό το σκληρό, στη σκληρή λιτότητα. Σε μια Ευρώπη που θα επανεκκινήσει σε μια δημοκρατική βάση και με βάση τις αρχές της, τις ιδρυτικές. Όλα αυτά, πολλές φορές, σε πολλούς Έλληνες πολίτες, αλλά και σε άλλους Ευρωπαίους πολίτες, ακούγονται πολύ μακρινά. Βέβαια. Όμως είναι πάρα πολύ κοντινά. Δηλαδή, οι ευρωεκλογές, για να το πω έτσι πολύ απλά, αφορούν την επόμενη μέρα της Ευρώπης και της χώρας μας. Αφορούν τις ζωές μας. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι είναι μια ψήφος που πρέπει να κοιτάζει και για την επόμενη μέρα και για την επόμενη μέρα της Ευρώπης και για το πώς θα πορευτεί η χώρα μας. Βέβαια, ένα ερώτημα, κύριε Μαντά, είναι πόσο Ευρωπαίοι νιώθουμε οι Έλληνες πολίτες, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, κατά πόσο έχουμε ενημερωθεί για τα προβλήματα, τα ζητήματα, τα θέματα, τα ανοιχτά που έχει η Ευρώπη, όχι η Ελλάδα. Mm-hmm. Και ένας Έλληνας, Ευρωπαίος Έλληνας πολίτης θα πάει στην κάλπη στις ευρωεκλογές έχοντας ενημερωθεί για τα πραγματικά προβλήματα που αυτή τη στιγμή απασχολούν την Ευρώπη και ποιο είναι το διακύβευμα. Το είπατε νωρίτερα, mm-hmm. πρέπει να περιοριστούν όλες αυτές οι ακροδεξιές δυνάμεις που έχουν πάρει προς τα κεφάλι ακριβώς, ναι. και να ανέβουν οι άλλες δυνάμεις προοδευτικές. Αλλά ψηφοφόρος Ευρωπαίος ξέρει όταν θα πάει γιατί θα ψηφίσει ή θα πάει να ψηφίσει πρόσωπα με τη λογική των εθνικών εκλογών. Ναι. Αν είναι ο κύριος Τσακαλώτος, αν είναι η κυρία Χτσιόγλου, αν ξέρω το έργο της κυρίας Κουντουρά, δηλαδή το έργο που έχουν κάνει οι υποψήφοι στο εσωτερικό της χώρας με τη λογική αυτή ο ψηφοφόρος θα πάει να τους στείλει και στην Ευρώπη. Ξέρει τα προβλήματα αυτό. Εγώ νομίζω πάντως η δική μου άποψη είναι πως δεν γνωρίζουμε ναι. πραγματικά τι συμβαίνει. Και γι' αυτό και νομίζω ότι είναι ευθύνη μας όλων όσων οραματιζόμαστε εκτός των άλλων και μια διαφορετική Ευρώπη, σας είπα σε ποια κατεύθυνση, να ενημερώσουμε για τα βασικά διακυβεύματα, για το πού πάει η Ευρώπη, για το ποιος είναι ο προϋπολογισμός της, για το πώς ακριβώς θωρακίζεται απέναντι στη φόρα αποφυγή που είναι ευρωπαϊκό θέμα, ναι. Στο τι μέτρα παίρνει για να ενισχύσει την εργασία που για μας είναι πυρηνικό στοιχείο, το πώς, mm-hmm. Αν θέλετε, οι επενδύσεις και μέσα από την Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα κατευθυνθούν έτσι ώστε να έχουμε μια ισορροπημένη και δίκαιη ανάπτυξη με οικολογικό πρόσημο. Αυτό είναι μεγάλα ζητήματα που μπαίνουν σε ευρωπαϊκό πια επίπεδο. Το πώς δηλαδή η Ευρώπη θα αλλάξει, έτσι ώστε να γίνει, θα έλεγε κανένας, ελκυστική και πιο κοντινή στον Ευρωπαίο πολίτη. Αυτό είναι εξαιρετικά μεγάλο στοίχημα. Και θα έλεγα ότι για να ανατραπεί αυτή η τάση για την οποία συζητάγαμε πριν, η οποία σίγουρα θα αποτυπωθεί, μην έχουμε αμφιβολία ότι θα έχουμε
Το δείχνουν όλες οι έρευνες. Φαίνεται ναι. ότι θα έχουμε άνοδο του ευρωσκεπτικισμού με αυτή την έκφραση, με την ακροδεξιά έκφραση. Αλλά το θέμα είναι ότι να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια άλλη προοπτική και που θα αναχαιτήσει αυτό το φαινόμενο. Δεν θα μας φέρει δηλαδή την επόμενη μέρα μπροστά σε τραγικά διλήμματα. Ναι. Σε διλήμματα που μπορεί να μας γυρίσουν πίσω στις σκοτεινές μέρες της Ευρώπης. Και αυτό γίνεται όχι μόνο με το να λες όχι, 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 αλλά και με το να εμφανίζεις και να πιστεύεις και να παλεύεις για μια θετική προοπτική. Θα μείνουμε στο θέμα, γιατί πάντα έχει ενδιαφέρον το ευρωπαϊκό περιβάλλον και η ενημέρωση για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Πριν πάμε στα εσωτερικά, που και αυτά έχουν ενδιαφέρον, θέλω να πάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ψηφίζει νέους κανόνες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε προϊόντα και υπηρεσίες για τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων φυσικά. Από τις αυτόματες ταμιακές μηχανές έως τα κινητά τηλέφωνα, η πράξη για την προσβασιμότητα θα εξασφαλίσει ευκολία πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες καθημερινής. Some 80 million Europeans with disabilities live in the EU. And as the population ages, that figure is set to increase. Parliament wants to make sure people with disabilities have the best possible access to everyday products and services. New measures include ensuring wheelchair and deafblind access to services like ticket machines and cash points. That air, bus and rail passenger services are properly adapted, and that digital services from online banking to e-books and software take into account the needs of the disabled. The new rules will also encourage businesses to innovate with more accessible products and services. And because it would be unreasonable to force every small retailer to build a fully accessible online shop, micro-enterprises will either be fully or partially exempted from the new law. Λοιπόν, πάντα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το κανάλι, το αντίστοιχο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει το EuroPal καταπληκτικά βίντεο που ενημερώνουν για όλα αυτά τα θέματα. Που μόλις λέμε, πριν νωρίτερα παίξαμε για το Εράσμους, επίσης πολύ σημαντικό πρόγραμμα, που ζητάνε όλοι οι ευρωβουλευτές να εξυγχρονιστεί, να καλλιεργηθεί, να ανοίξει περισσότερο και να προβάλλει και τις ψηφιακές δεξιότητες των ανθρώπων που παίρνουν μέρος στο Εράσμους. Πάρα πολλά θέματα. Ακριβώς αυτά είναι ενδεικτικά, αν μου επιτρέπετε, μιας κατεύθυνσης, δηλαδή ειδικά για τους ανθρώπους με ειδικές δεξιότητες, θα έλεγε κανένας. Ναι, ναι. Χρειάζονται ευρωπαϊκές απαντήσεις. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Δηλαδή, δεν μπορεί σε τέτοια μεγάλα ζητήματα, αυτό είναι ένα από αυτά που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς σκοπεύουν να το διαχειριστούν, να υπάρχουν εθνικές απαντήσεις. Δεν γίνεται πια στο σύγχρονο κόσμο. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές, σύγχρονες και δημοκρατικές απαντήσεις. Πάμε λίγο τώρα στα εσωτερικά μας, κύριε Μαντά. Τα εσωτερικά είναι αυτή η προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ για να δημιουργήσει αυτόν τον προοδευτικό πόλο που μόλις μας περιγράψατε και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο εσωτερικό. Πώς πάει αυτή η προσπάθεια, γιατί ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε μια εκδήλωση την προηγούμενη εβδομάδα, απάντησε στην ουσία και στην κυρία Γεννηματά και στον κύριο Θεοδωράκη και σε αυτές τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς, πως δεν διεκδικεί τίποτα από την κεντροαριστερά, παραμένει αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ, πως δεν προσπαθεί να κλέψει στελέχη, βουλευτές, δυνάμεις από αυτούς τους χώρους, αλλά ζητάει να γίνει ένας διάλογος και καλεί τις δυνάμεις αυτές στο τραπέζι. Πώς είναι εφικτό να γίνει, τι βλέπετε εσείς, ποια είναι η αίσθησή σας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει ξεκαθαριστεί προς όλες τις πλευρές ότι εμείς εκπροσωπούμε στη χώρα και στην Ευρώπη την σύγχρονη ριζοσπαστική αριστερά. Τελεία. Αυτό στη χώρα μας, λόγω συγκεκριμένων συνθήκων, συσπηρώνει πράγματι ένα ευρύτερο φάσμα δυνάμεων και πολιτών, με την έννοια ότι, θα έλεγα και ευτυχώς, αποτελούμε σε αυτή την ακροδεξιά στροφή που φαίνεται στην Ευρώπη ένα άλλο παράδειγμα, ένα εναλλακτικό παράδειγμα. Αυτό για το οποίο μεμφόμαστε, αν θέλετε, άλλες πολιτικές δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως σοσιαλδημοκρατικές, ως δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, είναι
το δισταγμό τους να έρθουν στο τραπέζι του διαλόγου και τον αυτοαποκλεισμό τους. Διότι είναι πάρα πολύ σαφές, για να το πω ακόμη μία φορά, κύριε Κοντογιώργη, ότι εδώ τα πράγματα θα κινηθούν σε διλήμματα κομβικά, σε διλήμματα σταυρικά, όπως δηλαδή τα λέμε. Δηλαδή, εδώ είτε οι δυνάμεις που είναι στον προοδευτικό χώρο, αυτοπροσδιορίζοντας προοδευτικές, θα συμπαραταχθούν σε ένα μέτωπο, σε Ελλάδα και Ευρώπη, απέναντι στην επιστροφή του νέου συντηρητισμού και της ακραίας έκφρασης, δεν θα έλεγα, θα το έλεγα έτσι όπως εμφανίζεται η αξιωματική αντιπολίτευση, ναι, με εκπροσωπήσεις αλλά και στρατηγικές και τακτικές που θυμίζουν άλλες εποχές και είναι πολλές φορές μπερδεύεσαι κιόλας που βρισκόμαστε απέναντι σε ένα πρόσωπο που ήθελε να παρουσιάσει ο κ. Μητσοτάκης φιλελεύθερο, θα έλεγα. Έχουμε δείγματα οπισθοδρόμησης δηλαδή, τα οποία επισημαίνουν και στελέχη της ίδιας αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπενθυμίζω τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Δέντια. Συνεπώς, πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις, οι δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται σε αυτό το χώρο, να καταλάβουν ότι δεν ωφελεί κανένας αυτοαποκλεισμός του, ούτε αυτό θα έλεγα ότι δίνει πόντους ή οχυρώνει έναν χώρο από την άλωση, όπως λέγεται, από την πιο μεγάλη δύναμη. Η φυσιολογική, θα έλεγα, πορεία, γι' αυτό καταλαβαίνουν όλοι οι αντικειμενικοί άνθρωποι, είναι μετά από, ειδικά μετά από το κλείσιμο αυτής της τεράστιας εκκρεμότητας των 27 χρόνων, δηλαδή μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, που τα θετικά της αρχίζουν σύντομα να εμφανίζονται, και μετά την συμπόρευση δυνάμεων με το ΣΥΡΙΖΑ, που του δίνει και αυτή τη στιγμή και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη Βουλή, πρέπει σε αυτή τη μεγάλη τομή που έγινε και σε άλλα πολλά θετικά πράγματα που νομίζω ότι και αυτές οι δυνάμεις μπορούν να προσφέρουν, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να συνομιλήσουμε τουλάχιστον. Στην ουσία καλείται αυτές τις δυνάμεις, κύριε Μαντά, της κεντροαριστεράς, όποια κόμματα και αν ανήκουν σε αυτό το χώρο, να έρθουν μαζί σας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι σε αυτό που είπατε, νέο συντηρητισμό, ακραίος έκφρασης, σε έναν φιλελευθερισμό που εκφράζει ο κύριος Μητσοτάκης. Στην ουσία καλείται την κυρία Γεννηματά, τον κύριο Θοδωράκη και άλλες δυνάμεις, θα βάλω εγώ, να συμπορευτείτε, να συμπράξετε, να συνταχθείτε απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Θα σας πω κάτι. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές και στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο της χώρας μας ότι τα διλήμματα για αυτές τις δυνάμεις είναι σκληρά. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι δυνατόν να κυβερνηθεί η χώρα με ουδέτερο πρόσημο. Η χώρα θα κυβερνηθεί είτε με προοδευτικό πρόσημο ή με νεοσυντηρητικό πρόσημο παλινόρθωσης. Έτσι. Mm-hmm. Περί αυτού θα πρόκειται. Συνεπώς, εντάξει, η διμέτωπη κριτική και εμείς θέλουμε να είναι αυστηρή η κριτική απέναντί μας, αλλά ο αυτοαποκλεισμός από το τραπέζι του διαλόγου δεν νομίζω ότι ταιριάζει σε αυτό το χώρο. Από την άλλη, ξέρετε πως θα έχετε ακούσει και εσείς στελέχη αυτή τη στιγμή του κινήματος αλλαγής που λένε εκείνοι τώρα που το προηγούμενο διάστημα μας εξέβριζαν, μας κατηγορούσαν και έλεγαν πως για τα όλα τα όσα έχει υποστεί η χώρα τα τελευταία χρόνια φταίει και το ΠΑΣΟΚ, το σημερινό κίνημα αλλαγής. Σου λένε σε μια λογική πώς να κάτσουμε στο τραπέζι και πώς να συνομιλήσουμε και να έχουμε διάλογο με αυτούς τους ανθρώπους που πριν λίγα χρόνια μας κατηγορούσαν. Να σας πω κάτι. Ναι. Δεν νομίζω ότι πράγματα τα οποία έχουν υποθεί στο παρελθόν και τα οποία έχουν είτε πραγματικές διαστάσεις είτε και υπάρχουν και υπερβολές σε αυτά τα πράγματα. Αναφέρομαι ότι, για παράδειγμα, δεν έχω καθόλου δισταγμό να πω ότι πολλές φορές στην κριτική μας μπορεί να ήμασταν κάποιοι. Όχι επισήμως, θα έλεγα. Ποτέ δεν το βλέπεις αυτό. Ως επίσημη γραμμή. Ως επίσημη γραμμή.
μπορεί να ήμασταν υπερβολικοί σε κάποιες εκφράσεις, όμως η βασική κριτική για τις ευθύνες αυτών των δυνάμεων και βεβαίως και του ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε για πάρα πολλά χρόνια τη χώρα, προφανώς παραμένουν και δεν διαγράφονται. Αυτό όμως δεν είναι κάτι, όπως και η αντίστοιχη κριτική που έχουν άλλες δυνάμεις για μας. Ναι. Κανένας δεν μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή αν δεν κοιτάμε το μέλλον ξεχνώντας απολύτως το παρελθόν, αλλά βλέπουμε σε κάθε ιστορική στιγμή ποιο είναι το κύριο. Και το κύριο αυτή τη στιγμή είναι αυτή η συσπήρωση. Δεν είναι κάτι άλλο. Εκτός αν το κοινό θέλει να πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ας το πει όμως. Ας το ξεκαθαρίσει. Φαντάζομαι ότι δεν έχουν τέτοια διάθεση μέσα στο κίνημα αλλαγής. Αλλά πρέπει αυτό να αποδειχθεί στην πράξη. Διότι κανένας δεν μπορεί να μείνει ουδέτερος σε αυτά τα κρίσιμα διλήμματα τα οποία υπάρχουν μπροστά μας. Θα μας απαντήσει ο κ. Καραγκούνης που ακολουθεί μετά από εσάς εδώ στη συζήτησή μας. Κάτι τελευταίο. Διαβάζουμε σε δημοσιεύματα και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως ο Δρομέας θα μετακομίσει και θα νομίζω πάει... ότι το έχει διαψεύσει ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι. Δηλαδή, πώς ξεκίνησε αυτή τώρα η μεταφορά του Δρομέα και ανταλλαγή συμβόλων ανάμεσα σε εμάς και τη Βόρεια Μακεδονία στο πλαίσιο αυτής νομίζω της συνεργασίας. Νομίζω ότι έχει ήδη υπάρξει μία ανακοίνωση. Δεν έχει υπάρξει κάποιο τέτοιο ζήτημα. Άλλωστε το δρομέας συμβολίζει την κίνηση, την ενέργεια κτλ. Δεν έχει σχέση με άλλα πράγματα κατά τη γνώμη μου. Δεν είμαι και τεχνοκριτικός. Και να φέρουν εδώ λέει κάποιο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κοιτάξτε, πολλές φορές... η φαντασία οργιάζει, θα λέει κανένας. Δεν νομίζω όμως ότι... Δεν έχω ακούσει και έχω ακούσει αυτό που σας είπα. Δηλαδή μια διάψευση ότι υπάρχει οποιαδήποτε συζήτηση γι' αυτό. Ωραίος είναι ο Δρομέας και νομίζω ότι είναι και συμβολικό και της... είναι ένα τοπόσημο της Αθήνας, σημαντικό. Για τους Αθηναίους που τρέχουν και δεν φτάνουν. Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντά, που είστε μαζί μας. Καλή σας συνέχεια και καλή εβδομάδα.